κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Ατρόμητου Αντιρρίου, ο Νίκος Σοκάκος. Νίκο, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να πούμε δύο λόγια για την φετινή χρονιά. Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, ιδανικά θα έλεγα, και βρίσκεται στην κορυφή μαζί με τον Όμηρο Νεοχωρίου. Δύο λόγια να ξεκινήσουμε την σημερινή συνέντευξη με τους στόχους για τη νέα χρονιά. Ναι, όντως, Βασίλη, η ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά τη συναγωγική σεζόν. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε το ίδιο καλά. Έχουμε μεθαύριο και αύριο και το κύπελλο, ο οποίος είναι ένας στόχος που κυνηγάει η ομάδα. Ο στόχος μας στο πρωτάθλημα είναι η τετράδα καταρχήν και βλέπουμε μετά, αν προκύψει κάτι καλό, θα το κυνηγήσουμε. Θέλον, είπες ότι ο στόχος είναι πόσο μπορεί να φτάσει πιο ψηλά η ομάδα, η τετράδα, και βλέπουμε. Εγώ θα πω το εξής. Αν φέτος δεν είναι η χρονιά του Ατρόμητου, καθώς υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, ομάδες που ξεχωρίζουν και ο Τρίκαρδος, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να διεκδικήσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος που σημαίνει και την άνοδο στην γάμα εθνική. Η επόμενη χρονιά, η νέα χρονιά που θα έρθει την επόμενη χρονιά, μαζί με το χορηγό που έχει η ομάδα, έχει γίνει συζήτηση, γιατί ακούσαμε και στη συνέντευξη τύπου που έγινε στην παρουσίαση της φανέλας ότι ακούστηκε πολλές φορές η λέξη γάμα εθνική, γάμα εθνική. Το πιστεύει και ο χορηγός αλλά και εσείς ότι ο Ατρόμητος του χρόνου, αν όχι φέτος, να μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα και την άνοδο? Κοίταξε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, φέτος είναι λίγο δύσκολο γιατί όντως υπάρχουν ομάδες όπως η ΑΕΜ, ο Όμηρος και ο Τρίκαρδος, οι οποίες έχουν πολύ καλές ομάδες και μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. Και είναι λίγο δύσκολο να διεκδικήσουμε εμείς την άνοδο φέτος. Εντάξει, όπως είπες, του χρόνου, εάν η γέφυρα και εμείς πούμε ότι μπορούμε να ανεβούμε και η γέφυρα είναι διατεθειμένη να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο, γιατί όχι? Είναι ένα όνειρο, δηλαδή. Κοίταξε να δεις, Βασίλη, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ονειρευόμαστε. Δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε. Και ένα φακτιακό είναι στην Καμεθνική, που εύχομαι να πάει καλά, γιατί όχι εμείς. Επίσης, θα ήθελα να μας πεις και για τη συνεργασία που έχει η ομάδα με την γέφυρα, η δεύτερη χρονιά, νομίζω, φέτος. Είδαμε, έχει αλλάξει και το σήμα της ομάδας. Έχει προσθεθεί, μάλλον, στο όνομα της ομάδας Ατρόμητος Γέφυρα Αντιρρίου, όπως και στην άλλη ομάδα του Αντιρρίου, το Φαέθον Γέφυρα. Δύο λόγια για αυτή τη συνεργασία. Βασίλη, στην εποχή που ζούμε, ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά δεδομένα για όλες τις ομάδες. Και η βοήθεια και μάλλον η χορηγία της γέφυρας είναι μεγάλη ανάσα και για τον Ατρόμητο, την ομάδα μας, αλλά και πιστεύω και για το Φαέθον. Η αλλαγή του σήματος έγινε για εμπορικούς λόγους. Δηλαδή είναι καθαρά διαφημιστικό. Η συνεργασία με τη γέφυρα ήταν μέσα στο πλάνο να αλλάξει η ονομασία και να γίνει Ατρόμητος Γέφυρα Αντιρρίου. Εντάξει. Οπότε προχωράμε σαν Ατρόμητος Γέφυρα Αντιρρίου. Η βοήθεια που μας δίνει η γέφυρα είναι σημαντική. Βέβαια, και εδώ να προσθέσουμε ότι και άλλες ομάδες, όπως βλέπουμε και σε μεγάλες κατηγορίες, ότι αλλάζουν, προσθέτουν κάτι. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει Super Foods. Πολλές ομάδες έχουν τέτοιο. Όσο μάλλον εμείς που είμαστε μια αεραστηνική ομάδα και έχουμε. Και το τελευταίο ευρώ το έχουμε ανάγκη από οποιονδήποτε, όχι μόνο από τη γέφυρα. Δηλαδή, όποιος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, και σε αυτό το σημείο ήθελα να κάνω κάλεσμα και στους αντιριώτες να έχονται στο γήπεδο. Η ομάδα είναι του Αντιρρίου, δεν είναι ούτε δικιά μου, ούτε της γέφυρας, ούτε του αντιπροέδρου, του κ. Παντογιάννη, ούτε κανενός. Είναι η ομάδα του Αντιρρίου. Παίζουν παιδιά από το Αντιρρίο, έρχονται παιδιά από την Πάτρα που τιμάνε τη φανέλα μας, έρχονται παιδιά από την Άφητο που τιμάνε τη φανέλα της ομάδας μας. Και θέλω να έρχονται στο γήπεδο ο κόσμος όσο πιο μπορεί. Να περάσουμε όμως και στην άλλη πλευρά της συνεργασίας, που συνεργασία υπάρχει και με το Δήμο Ναυπακτίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μπορούμε να δούμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στο γήπεδο του Αντιρρίου, έχουν γίνει κάποιες αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις. Δύο λόγια και για αυτή τη συνεργασία. Κοίταξε, Βασίλη, όντως έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα του νομού, μη σου πω και το καλύτερο, στο εργαστηνικό ποδόσφαιρο. Αυτό οφείλεται, εντάξει, στη δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Κοτσανάς και οι συνεργάτες εδώ στο Αντιρρίο. Αλλά κάποια στιγμή η συνεργασία μας βαδίζει σε μια κλωστή. Μία είναι καλή, μία εβδομάδα είναι καλή, την άλλη εβδομάδα δεν είναι καλή.
αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι καλό για κανέναν. Εντάξει, εμείς παίρνουμε μια χορηγία από τη γέφυρα, η οποία βοηθάει την ομάδα, όπως είπα πριν, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Τώρα αυτό κάποιος τους πειράζει. Εντάξει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή κάτι άλλο, γιατί δεν έχουμε άλλους πόρους να πάρουμε από άλλο λεφτά για να ανταπεξέλθει να βγει η χρονιά. Το budget της ομάδας είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο το βάζουμε 10 άνθρωποι από το χωριό και η γέφυρα. Τώρα αυτό, η συνεργασία με τη γέφυρα έχει φέρει μια κόντρα με την Δημοτική Αρχή και η οποία επηρεάζει την ομάδα πολλές φορές. Θα σου πω ένα παράδειγμα στην προετοιμασία. Είχαμε πολλές φορές που δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση σε όλο το γήπεδο. Κάναμε στο μισό κομμάτι, κάναμε στο άλλο. Δεν είχαμε αποδυτήρια. Χρησιμοποιούσαμε το αποδυτήρια του κλειστού. Εντάξει. Αυτά. Όσον αφορά. Εντάξει, δεν θέλω να πω για τα αποδυτήρια και για τους άλλους χώρους. Όσον αφορά όμως το γήπεδο, θεωρείς ότι είναι λόγω της κόντρας αυτό που προκύπτει, δηλαδή ότι δεν το χρησιμοποιούσα το λόγο ή για την φροντίδα του γήπεδου. Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας Βασίλη, συνοδευθήκαμε με τον αντιδήμαρχο του Αρμόδιο και είπαμε θα χρησιμοποιούμε το γήπεδο 4 φορές τη βδομάδα. Εντάξει, δεχτήκαμε κι εμείς και μας είπε θα κάνουμε σε ένα κομμάτι εκεί, να μην το επιβαρύνουμε. Εντάξει, είναι προετοιμασία, είναι όλα τα παιδιά εκεί, 20-25 παιδιά. Καλό είναι να το προστατεύουμε κι εμείς και αυτό κάνουμε. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά τους χώρους και τα αποδυτήρια, δηλαδή ξεκινήσαμε τη χρονιά και δεν είχαμε αποδυτήρια. Χρησιμοποιούσαμε το κλειστού. Κάποια στιγμή έγιναν τα αποδυτήρια, τώρα την τελευταία εβδομάδα. Στον αγώνα που παίξαμε το Σάββατο δεν είχαμε γραφεία. Τα γραφεία δεν έχουμε ακόμα. Γραφεία η ομάδα εκεί πέρα στο γήπεδο Βασιλεία έχει τουλάχιστον 30 χρόνια, θυμάμαι εγώ. Έτσι, έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι. Εγώ ήμουν μικρός και τα θυμάμαι τα γραφεία αυτά. Τα οποία τώρα δεν τα έχετε σε χρήση, δεν σας τα παραχωρεί ο Δήμος. Τα οποία τώρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αντιδημάρχου που μου είπε εμένα προσωπικά το Σάββατο μετά τον αγώνα, μου είπε ότι εγώ άλλαξα κλειδαριές, δεν θα έχετε γραφεία γιατί δεν έχω ούτε εγώ. Αυτό μου είπε. Και του λέω, ρε Αντρέα, τι εννοείς αυτή τη στιγμή, η ομάδα έχει γραφεία εκεί 25 χρόνια. Δεν μπορεί να μην έχει. Πού θα βάλω εγώ τα χαρτιά μου, τα δελτία μου, το λογισμό, τις μπάλες, όλα τα πράγματα που έχουμε σαν ομάδα. Θεωρείς ότι αυτό γίνεται για κάποιο άλλο λόγο, ότι για τη συνεργασία που έχετε με τη γέφυρα αυτό το πράγμα? Βασίλη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Η κόντρα που γίνεται απέναντι στην ομάδα είναι λόγω της συνεργασίας με τη γέφυρα. Αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ με τον αντιδήμαρχο δεν έχω καμία κόντρα προσωπική. Και εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω όχι σαν Νίκος Κάκος, μιλάω σαν ομάδα, σαν Ατρόμητος. Έτσι, εγώ δεν έχω καμία κόντρα ούτε με τον Νίκο τον Ασημακόπουλο, ούτε με τον Αντρέα τον Κουσανά, ούτε με τον Δήμαρχο, ούτε με κανένα. Απλά αυτή τη στιγμή αναφέρομαι σαν ομάδα και λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Πρέπει όλοι κάποια στιγμή να βάλουμε νερό στο κρασί μας και να βρούμε μια μέση λύση. Έχω κι εγώ μερικούς στο Συμβούλιο, οι οποίοι είναι, δεν θα το λέγα οξύθυμοι, εναντιώνονται εύκολα. Εγώ προσπαθώ να είμαι ο ενδιάμεσος κρίκος και να βρω μια λύση πάντα. Γίνανε και κάποια επεισόδια και στην προετοιμασία, τα οποία τα έλυσα εγώ με τον κύριο Δήμαρχο και με τον προπονητή. Εντάξει. Δεν θέλω να συνεχιστεί αυτή η κόντρα, γιατί το είπα και του Αντρέα. Λέω, Αντρέα, εγώ λέω, δεν θέλω να με ενοχλεί συνέχεια για το γήπεδο. Το γήπεδο είναι εκεί, η ομάδα κάνει προπόνηση 2 ώρες τη μέρα και τη σκόνεται και φεύγει. Εντάξει. Και ένα άλλο που έγινε και άλλο και με πείραξε, που άρα πολύ, γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω, Βασίλη, και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, είναι ο χώρος των αποδυτηρίων. Ο χώρος των αποδυτηρίων είναι 2 υπάλληλοι στο γήπεδο και τον καθάριζαν οι υπάλληλοι του γήπεδου. Έτσι. Μέχρι που εχθές ενημερώθηκα ότι τα αποδυτήρια μας δεν είναι καθαρά. Τα δικά μας αποδυτήρια. Των φιλοξενούμενων ήταν καθαρά και των διαιτητών καθαρά. Τα δικά μας αποδυτήρια δεν είναι καθαρά. Και ρωτάω γιατί δεν γίνει αυτό. Λέει είναι εντολή του αντιδημάρχου να μην καθαρίζουμε τα αποδυτήρια του Ατρομήτου. Και λέω εγώ, εντάξει, θα μην τα καθαρίσουμε. Θα βάλω εγώ μια γυναίκα, θα δώσουμε 10 ευρώ ή έναν άνθρωπο από την ομάδα, πάνε να καθαρίσει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι λύση. Δηλαδή αυτό, όταν προσπαθούμε να βρούμε μια λύση και να δούμε να έρθουμε κοντά ο ένας στον άλλον, να μην υπάρχει αυτή η κόντρα. Και έχετε και μου δημιουργεί αυτό το θέμα, δηλαδή, από το πουθενά με τα αποδυτήρια. Είναι δηλαδή, θα το πω μικροπρέπεια. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς, Βασίλη. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς. Εσείς μετά από αυτό που μου λέτε για τα αποδυτήρια, ότι δεν καθαρίστηκαν τα δικά σας, μιλήσατε με τον αντιδήμαρχο? Όχι, δεν μίλησα, Βασίλη, προσωπικά. Εντάξει, δεν ήθελα να το ρωτήσω γιατί το έκανε. Αλλά στάθηκα στα λόγια, σε αυτά που έμαθα. Και είπα ότι εντάξει, δεν θέλει, θα το καθαρίσουμε μόνοι μας. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι όντως υπάρχουν κάποια παράπονα από την πλευρά, όμως υπάρχουν και τα θετικά
που όπως ανέφερες εσύ, ότι υπάρχει ένας σύγχρονος χώρος, ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσαμε να το πούμε και στολίδι στην περιοχή. Όντως είναι βασίλειο στολίδιο του νομού και το στολίδιο του νομού έπρεπε να χαιρόμαστε που το έχουμε και να αγωνιζόμαστε εκεί πέρα και να χαιρόμαστε και όχι να τσακωνόμαστε. Αυτό. Δηλαδή, έχουμε και την Ακαδημία 30-40 παιδάκια, έφτιαξε και το πλαστικό του γήπεδο που βοηθάει σε εμάς στην προπόνηση των παιδιών, γιατί το χειμώνα βρέχει και μπορούν να κάνουν άνετα εκεί πέρα προπόνηση. Έχουμε τα φώτα, έχουμε τα πάντα. Απλά πρέπει να σταματήσει αυτό το δεν μπαίνει στα αποδυτήρια, δεν μπαίνει στο ολόκληρο το γήπεδο, αύριο δεν θα κάνει προπόνηση γιατί έβρεξε. Είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, Βασίλη, όπως ξέρεις, και έχει υποχρεώσεις. Έχει δύο παιχνίδια το μήνα στο γήπεδό μας και δύο εκτός. Έτσι. Και τυχαίνει και να παίξουμε και ένα κύπελλο. Δηλαδή, στην ουσία η ομάδα όλο το γήπεδο το χρησιμοποιεί 6 φορές το μήνα. 8 φορές το μήνα. Δηλαδή, σε δύο προπονήσεις και στους αγώνες. Ωραία. Να περάσουμε στο άλλο σημαντικό κομμάτι που θα έλεγα ομάδα Α κατηγορίας και ομάδα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά και οποιαδήποτε ομάδα και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να διαθέτει ακαδημίες. Ο Ατρόμητος Αντιρίου όχι μόνο διαθέτει φέτος, διαθέτει αρκετά χρόνια ακαδημίες και μάλιστα πολλά από τα παιδιά των ακαδημιών τους βλέπουμε να παίζουν και στην ομάδα του Αντιρίου, αλλά να έχουν παίξει και στον Ναυπακτιακό και σε άλλες ομάδες της περιοχής. Πρώτος, θα λέγαμε, πέραν από τη στελέχωση της πρώτης ομάδας, η διοίκηση του Ατρόμητου προσέχει και ιδιαίτερα τις ακαδημίες. Όντως, Βασίλη, ο Ατρόμητος έχει ακαδημίες πολλά χρόνια. Και εγώ θυμάμαι πρώτο ιδρυθήκαν οι ακαδημίες όταν ήμουν εγώ 12 χρονών, το 1990. Κάποια στιγμή μετά σταματήσαν λόγω ότι ο τότε πρόεδρος, ο συγχωρημένος ο κ. Μπαρπάτσης, είχε άλλες βλέψεις και διαλύθηκε το 1992 η παιδική ομάδα για κάποιους λόγους. Ήταν τέλεια εθνική, δεν μπορούσε να τα απεξέλθει. Η παιδική ομάδα ξεκίνησε από ό,τι θυμάμαι αρχές του 2000-2001 και περίπου, επί προεδρία Γιάννη Παπαδόπουλου και υπάρχει μέχρι ακόμα. Στόχος της παιδικής ομάδας των τμήματων υποδομής είναι να έχονται τα παιδιά στο γήπεδο, όσο περισσότερα μπορούν. Το κόστος δηλαδή είναι πολύ μικρό, 10 ευρώ το μήνα δεν υπάρχει στην Ελλάδα σε ακαδημία πουθενά. Έτσι. Βοηθάει να προσθέσω εδώ ότι σίγουρα και από την πλευρά και του Δήμου ότι υπάρχει μια ενίσχυση όσον αφορά που δεν θα λέγαμε η ομάδα δεν πληρώνει κάτι στο γήπεδο, έτσι δεν είναι, όπως και καμία άλλη ομάδα σε δημοτικό γήπεδο. Σίγουρα, Βασίλη, ότι δεν πληρώνουμε στο γήπεδο αυτό είναι σημαντικό. Γιατί μπορούσε να μας βάλει και παράβολο να πληρώνουμε. Εντάξει, αυτό είναι. Εννοείται. Και αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Να πούμε. Παίζει ρόλο στο ότι εμείς έχουμε χαμηλό το μηνιάτικο στα παιδιά. Δηλαδή 10 ευρώ δεν υπάρχει πουθενά στην ακαδημία. Δηλαδή κάτι από 30 δεν βρίσκεται. Αν πας στην Πάτρα έχουν 50 και 60 ευρώ. Στην ΑΦΑΚ το έχουν 30. Εμείς το έχουμε 10. Μπορούμε να πούμε ότι και στον Ατρόμητο υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι προπονητές. Βασίλη, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο προπονητές. Ο Γιάννης Παναγιάς, ο οποίος είναι πάνω στο θέμα, είναι πολλά χρόνια με τις ακαδημίες. Ξέρεις ότι έχει στην ΑΦΑΚ τουλάχιστον 150 παιδιά. Ο Αδρέας Κολαβιζότης είναι ειδικότητα ποδοσφαίρου, πώς το λένε, προπονητής. Και φέτος προσθέσαμε και έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας, ο οποίος ο Νίκος Σταμπάκης, που αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Και θέλει να ασχοληθεί κάποια στιγμή, από ό,τι ξέρω, με την προπονητική και κάνει τα πρώτα βήματα φέτος. Είπες πριν Γιάννης Πανουριάς. Ο Γιάννης Πανουριάς δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι άγνωστος στην ομάδα του Αντιρίου. Έχει και παλιότερα υπάρξει προπονητής, με κάποια διαστήματα απουσίας από τον πάγκο. Επανήλθε και τώρα τα τελευταία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, νομίζω τα 2 ή 3 χρόνια βαδίζεται. Ναι, όντως ο Γιάννης Πανουριάς είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δηλαδή η συνεργασία όλων μας μαζί του είναι, θα έλεγα, τέλεια. Δηλαδή δεν μπορεί να προστάψει κάτι στον άνθρωπο ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Προσπαθεί και αυτός με όποια μέσα έχει η ομάδα δηλαδή, να κάνει την προπόνησή του. Έχουμε, πιστεύω, μια καλή ομάδα. Έχουμε καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτό οφείλεται κατά βάση στον προπονητή και μετά σε εμάς οι οποίοι είμαστε κοντά στην ομάδα. Ό,τι και να πεις για τον Γιάννη είναι λίγο, δεν μπορούμε να πω κάτι άλλο. Έγινε το διαπίστωσα το Σάββατο, δηλαδή πέρυσι την περσινή χρονιά, ενώ πληρώναμε μέσω όρο 165 με 170 ευρώ την υπηρεσία, αυτή τη χρονιά πληρώσαμε 196, πρώτο παιχνίδι. Εμένα μου φαίνονται πάρα πολλά τα χρήματα. Δηλαδή να πληρώσω επιπλέον 25 ευρώ παρατηρητή υπηρεσία στον αγώνα με το Μεδεών Κατούνας, όχι ότι υποτιμώ την ομάδα, έτσι, δεν έχω θέματα με την ομάδα, μου φαίνεται παράλογο. Έτσι. Και θέλω να εκφράσω αυτή τη στιγμή ένα παράπονο προς την ΕΠΣ
που αντί να μειώσει λίγο το κόστος της διαιτησίας, γενικότερα των μετακινήσεων και αυτά, σε σχέση με άλλες apps, οι οποίες από ό,τι έχω ακούσει κάνουν και 5 διαιτησίες δωρεάν. Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα ποιες είναι, αλλά αν μπει ο κόσμος που γνωρίζει σε διάφορα site που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και διάφορες apps, θα δει ότι ισχύει και αυτό. Πιστεύω ότι αυτό το κόστος είναι δυσβάσταχτο για τις ομάδες. Δηλαδή, αν έχουμε διαιτησίες σε 10 αγώνες, οι οποίες θα φτάνουν 2.500 διαιτησίες, είναι πολλά τα λεφτά βασικά. Γιατί άμα τα βάζεις κάτω είναι 2.500. 200 και 200 και 200 είναι 2.500.